Έχουμε κοντά μας τον, ένα από τα μέλη της διοίκησης της πρότυπης παιδείας, ένα γνωστό φροντιστήριο, από τα γνωστότερα στην Κορινθία και ιδιαίτερα στην Κόρινθο. Έχουμε κοντά μας τον καθηγητή, τον κύριο Θοδωρή Βασιλακόπουλο, γνωστό στην κοινωνία της Κορινθίας και από άλλες δραστηριότητες, αλλά εμείς σήμερα δεν μας ενδιαφέρουν οι άλλες δραστηριότητες. Μας ενδιαφέρει η πρότυπη παιδεία, μας ενδιαφέρουν οι επιτυχώντες, μας ενδιαφέρουν οι εκδηλώσεις, μας ενδιαφέρει το μέλλον. Για πέστε μας λοιπόν, μετά από 20 χρόνια, τι ακριβώς είναι αυτό που πλέον έχει μπει στη συνείδηση των Κορινθίων? Το μετά από 20 χρόνια που λέτε είναι σημαντικό για έναν φροντιστηριακό οργανισμό που ξέρετε ότι και οι ειδικότητες είναι ποικίλες και πρέπει να στηρίζεται, επειδή το φροντιστήριο πρώτη παιδεία και μεγάλη δύναμη είναι αυτή, στηρίζεται στο γεγονός ότι καλύπτει όλα τα μαθήματα σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου και φέτος θα τα πούμε και αναλυτικότερα, θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε τις επόμενες μέρες και στο δημοτικό με πολύ συγκεκριμένα και καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες προς τους Κορίνθιους μαθητές και τις οικογένειές τους. Το μεγάλο λοιπόν επίτευγμα αυτό το 20 χρόνο είναι η συνεργασία 8 διαφορετικών ανθρώπων που αποτελούν τους ανθρώπους που συνεταιρίζουν γύρω από αυτό το συγκεκριμένο φροντιστήριο και φυσικά άλλων 15 συνεργατών, 20 οι οποίοι είναι καθηγητές, καλύπτουν και άλλες ιδιότητες, δηλαδή είναι σημαντικό ότι η γραμματική υποστήριξη σε ένα τέτοιο οργανισμό είναι πάρα πολύ σημαντική δουλειά και η κυρία Κέντρη εδώ με την προσπάθειά της για να ενημερώσουμε τους γονείς για τις απουσίες, για να ενημερώσουμε τους γονείς για τις συναντήσεις, γιατί ξέρετε, η εκπαίδευση των παιδιών δεν είναι μόνο κάνω μάθημα, είναι, έχω υποστηρικτική υπηρεσία που αφορά την ενημέρωση των γονιών για να ξέρουν τι γίνεται, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη δουλειά των παιδιών που έχουν μια περαιτέρω ανάγκη ή να ενδυναμώσουμε την προσπάθεια των παιδιών που διακρίνονται σε έναν τομέα ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα. Η συνεργασία μεταξύ γονιών, παιδιών, παιδιών και ανθρώπων εδώ που δουλεύουν προς την κοινή προσπάθεια. Στα σημερινά δεδομένα. Εγώ ναι, πριν πάτε στα σημερινά, 101 παιδιά που έχει. Βγάλατε το φυλάδιο, αλλά και δώσατε στα δελτία τα ονόματα, με όλη την γάμα των σχολών, δηλαδή από χαμηλές σχολές, αλλά μέχρι ιατρική, πολυτεχνία, πανεπιστήμια. Είναι πολύ σημαντικό. 101 παιδιά δεν είναι αστείο, είναι ένα ολόκληρο σχολείο. Ναι. Η επιτυχία αυτή των παιδιών, που είναι πρώτα απ' όλα των παιδιών και των οικογενειών του, και μετά από τον ορισμό των υπολείπων, που υποστηρίζουμε την προσπάθεια, αντανακλά νομίζω με πολύ έτσι χαρακτηριστικό τρόπο την προσπάθεια που περιγράφαμε προηγουμένως. Και θα μας δοθεί ευκαιρία στην εκδήλωση Brothers, γι' αυτό και εμείς προχωράμε στην εκδήλωση Brothers των παιδιών αυτών φέτος για πρώτη χρονιά, γιατί ξέρετε... Ίσως για τα 20 χρόνια το κάνετε ή απλά είναι τυχαίο. Προσπαθούμε, ξέρετε, κάθε χρονιά να δούμε με βάση και τις ανάγκες των παιδιών και των ανθρώπων που μας εμπιστεύουν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι πρώτα. Η δύναμή σας. Ναι, η δύναμή μας. Να κάνουμε πράγματα που και αναδεικνύουν τη δουλειά των παιδιών, των οικογενειών και τη δική μας, αλλά και παράλληλα τους ευχαριστούν με όσο το δυνατόν για τον πιο εξυπηρετή τρόπο, γιατί ξέρετε είναι και λίγο ευαίσθητος ο τομέας δικός μας. Την Παρασκευή λοιπόν το βράδυ στις 7.30 ώρα στο φοαγέ του Δημοτικού Θεάτρου εδώ στην Κόρινθο θα ξεκινήσουμε, θα κάνουμε την τελετή βράβευση στην οποία είναι καλεσμένα φυσικά όλα τα παιδιά επιτυχώντας και οι οικογένειές τους, φυσικά είναι και όλοι οι μαθητές και οποιοδήποτε άλλος Κορίνθιος θέλει να παρευρεθεί. Ο σκοπός είναι να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν. Να δείξουμε τη δύναμη τη. Να καμαρώσουμε για τα παιδιά. Να καμαρώσουμε. Θα τα πείτε εσείς αυτά, γιατί να μην θεωρηθεί ότι περιπτωλογούμε. Και πραγματικά να δείξουμε τη δύναμη στηρίζεται στην συλλογική προσπάθεια που καταβάλει όλο το προσωπικό του φροντιστήριου, το εκπαιδευτικό αλλά και το βοηθητικό προσωπικό, σε συνεργασία με τις οικογένειες και τα παιδιά, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Του ευχόμαστε εκ προημίου καλή σταδιοδρομία. Και λέμε με την ευκαιρία ότι ξέρετε, ξεκινάει την καινούργια σχολική χρονιά, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πάντα αυτή η ποιοτική δουλειά του φροντιστηρίου δίνεται ευκαιρία σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να παρουσιαστεί στον χώρο μας, να μιλήσουμε αναλυτικά με όλους τους καθηγητές όλων των δυτικοτήτων και με αυτόν τον τρόπο να προχωρήσουμε. Εγώ να κάνω μια ερώτηση και τελευταία ερώτηση να το κλείσουμε. Να μας πει και δύο κουβέντες ο κ. Μπουλιώτης. Δύσκολα χρόνια. Δύσκολα τα οικονομικά των Ελλήνων και των Κορινθίων. Οι τιμές είναι προσιτές στα παιδιά μας. Και προσθέσεις είναι και στη διαδικασία να συζητήσουμε με τα παιδιά και τους γονείς τους ό,τι εξυπηρετεί και στο οικονομικό τομέα. Το έχουμε λάβει υπόψη μας. Άλλωστε, θα το δείτε και στα διαφημιστικά μας φυλάδια, διότι υπογραμμίζουμε αυτή τη διάσταση. Προσέξτε,
ψάχνουμε να βρούμε την αγκύληση για τα παιδιά, η οποία είναι μια λύση που εξυπηρετεί τα παιδιά, αλλά δεν είναι αυτή η λύση. Γι' αυτό και καλούμε τους γονείς και τα παιδιά να έρθουν να συζητήσουμε τις πραγματικές διαστάσεις των εκπαιδευτικών τους αναγκών και εκεί να διαμορφώσουμε το πρόγραμμα που θα εξυπηρετήσει πρώτα απ' όλα τα παιδιά και την εκπαιδευτική τους πρόοδο και σε δεύτερο επίπεδο να δούμε και το οικονομικό σχέδιο χωρίς να το υποβαθμίζουμε. Αλλά λέμε να μην θεωρηθεί ότι ό,τι είναι φθηνό, όσο είναι και καλά, είναι καλό. Να το πω πρακτικά, δεν επιλέγουμε πάντα σε θέματα κρίσιμα την πιο φθηνή λύση. Επιλέγουμε εκείνη τη λύση που θα μας καλύψει τις ανάγκες που οι οποίες απαιτούνται. Αλλά και αναφέρουμε λίγο και στο σύνολο της παρουσίας της φροντιστηριακής εκπαίδευσης, όχι μόνο στο νομό και σε όλη την Ελλάδα, εξαιρετικά ότι το φροντιστήριο είναι κοντά στις οικογένειες. Αυτό το έχουμε ξεχάσει, το έχουμε διαπιστώσει. Και η πρώτη που παιδεία είναι πρωταγωνιστή σε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ και καλούμε τους γονείς να είμαστε στην Παρασκευή.